Το τέταρτο φαινόμενο είναι ότι έχουμε ολική έκλειψη σελήνης ταυτοχρόνως με την υπερπανσέλινο και την μπλε σελήνη. Τώρα, η ολική έκλειψη σελήνης δυστυχώς δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, δεν έγινε ορατή από την Ελλάδα, διότι η ολική έκλειψη σελήνης ήταν στις 3.30 περίπου ώρα σήμερα το μεσημέρι, τελείωσε δηλαδή 4 και 7 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος, ενώ η σελήνη ανέτειλε στην Ελλάδα στις 6 παρα 10. Στις 6 παρα 10 υπήρχε μια μικρή μερική έκλειψη παρασκιάς σελήνης, δηλαδή δεν καταλάβαμε σχεδόν τίποτα. Όλο αυτό ο ντόρος που έχει γίνει τώρα έχει γίνει γιατί κατά πάσα πιθανότητα η υπερπανσέλινος μαζί με την ολική έκλειψη σελήνης είναι ορατή από την Αμερική και την Αυστραλία. Επειδή λοιπόν στην Αμερική και στην Αυστραλία γίνεται χαμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμείς συνήθως στην Ελλάδα κάνουμε copy-paste αυτά που γίνονται στην Αμερική και στην Αυστραλία. Οπότε έγινε όλος αυτός ο χαμός επειδή θα είχαμε υποτίθεται όλο αυτό μαζί με ολική έκλειψη σελήνης. Δεν έγινε ορατή από την Ελλάδα ολική έκλειψη σελήνης, που είναι και το πιο εντυπωσιακό από όλα τα φαινόμενα. Δηλαδή από όλα αυτά τα τέσσερα φαινόμενα που σου είπα. Η μπλε σελήνη που δεν έχει καμία εντυπωσιακότητα, είναι απλώς θέμα ημερομηνίας. Η πανσέλινος που είναι εντυπωσιακή όπως κάθε πανσέλινος, απλώς αυτή είναι περισσότερο εντυπωσιακή επειδή είναι υπερπανσέλινος. Το πιο εντυπωσιακό λοιπόν φαινόμενο είναι η ολική έκλειψη σελήνης, η οποία δεν έγινε ορατή από την Ελλάδα. Όμως στις 27 Ιουνίου έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ολική έκλειψη σελήνης 12 η ώρα τη νύχτα, που θα γίνει ορατή από την Ελλάδα σε όλο το μεγαλείο. Απλώς εκείνη την ημερομηνία θα ήθελα έτσι να δω πόσο πολύ θα το παίξουν τα κανάλια, γιατί αυτή η ολική έκλειψη σελήνης δεν θα είναι ορατή από την Αμερική, θα είναι ορατή μόνο από την Ελλάδα.